Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, καλησπέρα σα. Και πάλι σα χαιρετάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή, η οποία λαμβάνει χώρα από τα στούντιο του Word of God, επί το λόγο σου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί είναι πραγματικά μια εκπομπή την οποία έχουμε βεβαιότητα στην καρδιά μα ότι μέσα από τα ιερά γράμματα παίρνουμε διδάγματα, παίρνουμε οδηγίε, παίρνουμε παρηγορητικούς λόγους, ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια είμαστε ευχαριστημένοι και πραγματικά ευγνώμονες στο Θεό που και το ίντερνετ είναι σε αυτή την υπηρεσία της μετάδοσης του Λόγου του Θεού του Ευαγγελίου, της αλήθειας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι αυτό τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει καμιά ελπιδοφόρα έτσι ε, αγγελία καλένα μήνυμα αγαθό το οποίο να λαμβάνει ο άνθρωπο την καρδιά του και να παίρνει δύναμη, να παίρνει αναψυχή, να παίρνει αισιοδοξία και ελπίδα. Να έρχεται σε αυτόν η παρηγοριά. Βλέπουμε ότι ανά τον κόσμο οι ταραχές, ανά τον κόσμο τα πράγματα τα οποία έχουν έρθει σε αδιεξόδους, οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού, βαίνουν αυξανόμενα και δεν υπάρχει από πουθενά μία αγαθή είδηση. Ένα αγαθό λόγο μια καλή αγγελία όπως προείπα. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί μέσα από το ίντερνετ πράγματι ακούγεται το αγαθός λόγος του Θεού. Ακούγονται τα μηνύματα του Ευαγγελίου που είναι αγαθές αγγελίες που έχουν αισιοδοξία, παρηγοριά που δίνουν στον άνθρωπο ο οποίο ελπίζει και πιστεύει ότι τα λόγια αυτά, τα λόγια δηλαδή του Ευαγγελίου δεν είναι λόγια ανθρώπινα αλλά είναι λόγια Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο, καθώς είναι λόγια Θεού, αν τα πιστέψει ο άνθρωπο, έτσι μα λέει και στου στους, ε, Κολοσαίς, ότι μάλλον στου Θεσσαλονίκη, ότι πραγματικά δεχτήκατε το Ευαγγέλιο και το λόγο του Θεού, όχι ω λόγο ανθρώπινο, αλλά ω λόγο Θεού, καθώ είναι λόγο Θεού. Και ενεργείται, μα λέει ο Παύλο και συμπληρώνει ο Απόστολο, ο ευλογημένο άνθρωπο του Θεού, και ενεργείται, λέει, μεταξύ σε όλου εσά οι οποίοι πιστεύετε αυτό το λόγο του Θεού. Καλούμαστε λοιπόν σήμερα όλοι εμείς, εσείς, Ευχαριστούμε τον κύριο που μας παρακολουθείτε ζωντανά αυτή την τρίτη το βράδυ μέσα από το ίντερνετ να πιστέψουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, είναι ζωντανός και μπορεί να ενεργήσει αγαπητέ μου φίλε και φίλοι σήμερα και σε σένα σήμερα γιατί δεν είναι ο Θεός προσωπολήπτης, δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά αγαθός είναι ο Θεός και θα θέλει να δώσει αγαθές δόσεις σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν διαλέξαμε όπως κάθε Τρίτη κάνουμε με τη χάρη του Θεού ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού να μας το φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο έτσι ώστε να έρθει η καρδιά μας σε επίγνωση, σε κατάνοιξη, σε πίστη και να λάβουμε από τον αγαθόν Θεόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα διαβάσουμε λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες μέσα από το Καταλουκά Ευαγγέλιο και το ε, Δέλτα Κεφάλαιο, Καταλουκά Τέταρτο 4ο ε, Κεφάλαιο και το 14 Εδάφιο. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού. Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος στη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλου την περίχωρον. Και αυτός εδίδασκε εν τε συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήρθε στη Ναζαρέτο που ήταν ανατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού στη συναγωγή την ε τη ημέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει και δόθησε σε αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπο που ήταν γεγραμμένο πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους στοχούς, για να γιατρέψω τους συντετριμένους την καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτο κυρίων η αυτών. Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκε στον υπηρέτη και κάθισε πάντων δύο φθαλμοί, των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες αυτών και να λέγει προς αυτούς ότι σήμερα επληρώθη η γραφτή αυτή η τα ότα ημών. Αμήν, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, έχει περάσει τη δοκιμασία την οποία επιτρέπει ο Πατέρας Θεός και έχει βρεθεί στην έρημο, ευχαριστούμε τον Κύριο, εν την δυνάμει του Πνεύματος, του Αγίου. Έχει βρεθεί στην έρημο και το Πνεύμα του Άγιου είναι αυτό το οποίο τον έχει οδηγήσει εκεί για να δώσει αυτή τη μεγάλη μάχη, αγαπητοί μας φίλοι, για να αναδειχθεί νικητής ενώπιον όλων των δυνάμειων, επουράνιων, επίγειων και καταχθόνιων. Έρχεται να πειραστεί από τον εχθρό της ψυχής και να τον αντιμετωπίσει με τον λόγο τον γεγραμμένο παράδειγμα σε εμά σήμερα, αλλά και σε όλους τους αιώνε. Από την μέρα που ο Κύριος φανέρωσε ότι η νίκη είναι αυτή η νικήσασα τον κόσμο η πίστη μόν. η πίστη πού όμως, πάνω στο γεγραμμένο λόγο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πάνω στο λόγο του Θεού, η πίστη και η εμπιστοσύνη ότι ο λόγος του Θεού είναι ενεργός και ενεργεί όπως προείπαμε και στην αρχή ανάμεσα σε εμάς τον οποίο τον πιστεύουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας δείχνει την οδό την οποία πρέπει ο άνθρωπος να περπατήσει, να νικήσει Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας δείχνει το παράδειγμα, μας δίνει οδηγία, μας δίνει κατεύθυνση. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού, αγαπητοί, μου, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει από πού έρχεται και πού θα πάει αλλά και πώς θα πάει εκεί όπου του έχει προσδιορίσει το Πνεύμα του Θεού. Είναι λοιπόν φανερό σε όλους μας ότι εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Ο άνθρωπο ο οποίο θα περπατήσει πάνω στο λόγο του Θεού θα βγει νικητή. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι είσαι νικητή. Αν αφήσει το πνεύμα του Θεού να σε οδηγήσει, να σε διδάξει, να σου ερμηνεύσει το λόγο του Θεού και να σε κατευθύνει στην άγια βουλή του πνεύματο του Θεού. Να σε πληροφορήσει με πληροφορία μεγάλη, πλήρη. Ποια είναι αυτή η οδό την οποία αν εσύ Σήμερα θα βρεθείς μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα απολαμβάνεις όλα αυτά τα οποία ετοίμασε ο Πατέρας Θεός για όλους όσους αγαπάνε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό όχι με λόγο αλλά με έργο και αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας έδωσε ένα παράδειγμα αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ε, πως ο άνθρωπος ο οποίος θα κρατήσει το λόγο του Θεού θα είναι νικητής. Γι' αυτό και ο διάβολος ο εχθρό τη ψυχή του ανθρώπου, είναι αυτό ο οποίο επιθυμεί να κρύψει το Ευαγγέλιο. Να αποξενώσει τον άνθρωπο από αυτή την ενεργό δύναμη που είναι το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη προσωτηρία ει πάντα τον πιστεύοντα. Τον κρύβει λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το απομακρύνει από τον άνθρωπο και έχει βρει τρόπου και φευρίσκει τρόπου έτσι ώστε να κρύψει το Ευαγγέλιο από τον άνθρωπο. Να μην έρθει στα αυτιά του ανθρώπου η καλή αγγελία που λέει. Τι λέει. Ότι ήρθα να σε ελευθερώσω. Ήρθα να σου δώσω παρηγοριά. Ήρθα να σου δώσω δύναμη. Ήρθα να σε κατευθύνω στον προορισμό σου. Ο οποίος δεν είναι άλλος από τη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται ο διάβολος να το κρύψει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί παρόλο ότι ο εχθρό τη ψυχή κάνει τον αγώνα να κρύψει το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν κρύβεται. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν σκεπάζεται. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού διδάσκεται, κηρύτεται, φανερώνεται. Ιδιαίτερο στον έσχατο αυτό καιρό σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται να κηρυχτεί εν τη δυνάμει του πνεύματο του Αγίου και εμεί προσευχόμαστε. Και αυτή είναι η προσευχή μας και η επιθυμία μας και η προσκαρτέρησή μας μέσα από αυτή την εκπομπή ότι ο Λόγος του Θεού θέλουμε να βεβαιώνεται και με τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Έχουμε ανάγκη και θέλουμε να το δούμε αυτό. Τη συμμαρτυρία του Θεού μέσα στο γεγραμμένο Λόγο. Έτσι λοιπόν σήμερα αν ακούς το Λόγο του Θεού μην διστάζει. μην αμφιβάλλεις. Σε παρακαλώ να διώξεις όλες αυτές τις αμφιβολίες Όλα αυτά τα τεχνάσματα τα οποία μπορεί να έχουν βρεθεί μπροστά σου για να σου κρύψουν την αλήθεια. Να σε αποξενώσουν από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να σου δυσφημίσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά αντίθετα σήμερα λάβε δύναμη, πάρε το Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα στη ζωή σου, ξανασύρτω μέσα από, το, από τη βιβλιοθήκη σου, μέσα από το γραφείο σου και βάλ' το στη ζωή σου. Και κάνε τρυφή σου το Λόγο του Θεού. Μην διστάζεις. Μην αμφιβάλλεις. Μην δηλειάζεις. Μην ατονείς. Μην αποκάμεις. Γιατί Κύριος ο Θεός θέλει να σε αναβιβάσει, να σε, να σε ενισχύσει, να σε ενδυναμώσει και να σε μεταμορφώσει σε ένα καινούριο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να σε κάνει ένα δικό του σκεύος. Ένα σκεύος εκλογής του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν έχει συμβεί σε σένα αυτό σήμερα, μη διστάζεις, στείλε μας τη μαρτυρία σου. Στείλε μας, πες μας πώς ενέργησε ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Αν σήμερα διστάζεις όμως, ζήτησέ μας πάλι και εσύ μέσα από τα emails ή ζωντανά σήμερα από το τηλέφωνο να προσευχηθούμε. Πολύ ισχύει η δέηση των δικαίων, ενθέρμως γενωμένη. Να φέρουμε στην προσευχή μας αν σήμερα κάτι είναι που σε πειράζει, κάτι που σε ενοχλεί, κάτι που σε εμποδίζει. Αυτό είναι και ο σκοπός της εκπομπής μας, ε? να έχουμε μια αμεσότητα πίστεως, μια κοινωνία αγάπης. Έτσι ώστε να, να φέρουμε ομοθυμοδόν όλοι μαζί δηλαδή την προσευχή, τις προσευχές μας στα αιτήματά μας και να τα πηγαίνουμε με τη χάρη του Θεού στο Άγιο Θεό, Θεία Πνεύματος Αγίου και να τα ζητάμε εν το του Αγίου του Παιδός, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, αλληλούια, ο οποίος σήμερα μπορεί να ελευθερώσει και σένα που παρακολουθείς, και σένα που αμφιβάλλεις, και σένα που ολιγοπιστείς, και σένα που απέκαμες, που αρρώστησες, που στεναχωρέθηκες, που έπεσες, που αμάρτησες, και σένα σήμερα το Πνεύμα του Θεού, ο Λόγος του Θεού δύναται να σε διεγείρει και να σε μεταμορφώσει σε έναν καινούριο άνθρωπο, δόξα στον Κύριο. Τελείωσε λοιπόν τον πειρασμό, τελείωσε τους πειρασμούς και ήρθε νικητή. Γιατί εξήλθε νικητή για να νικήσει ο Κύριος. Μην έχεις αμφιβολία μέσα στην καρδιά σου. Ο Ιησούς Χριστός ενίκησε και εσύ θέλετε νικήσει. Αυτό μας είπε. Αυτό μας υποσχέθηκε. Ποιοι είμαστε εμείς. Εμείς που θα ακολουθήσουμε. Είμαστε τόσο δυνατοί. Όχι. Αντιθέτω, μέσα από την αδυναμία μας και μέσα στην αδυναμία μας βλέπουμε τη δύναμη του Θεού να ενεργεί. Τι είναι αυτό λοιπόν που θέλει. Την πίστη σου, την καρδιά σου. Γεια μου, αν ακούς σήμερα τα λόγια μου, μη σκληρίνεις την καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά δώσε την καρδιά σου σε Αυτόν. Άκουσε τα μηνύματα τα οποία έρχονται να σε ενισχύσουν και να σε παρηγορήσουν. Και αυτό έκανε ο Κύριος, ε. Μετά από τον πειρασμό, εν τη δυνάμη του πνεύματος, αρχίζει το, το έργο του και εξέρχεται η φήμη. Φήμη θέλει εξέλθει και δόξα Κυρίου θέλει φανεί στον άνθρωπο ο οποίος θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα τον εδεχτεί, θα τον μεταμορφώσει αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και θα διαδοθεί η φήμη αυτή ότι ο Κύριος ενέργησε στη ζωή μου. Ότι ο Ιησούς Χριστός ενέργησε μέσα σε μένα. Ναι. Όπως έκανε σε εκατομμύρια ανθρώπους. Σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τους έβγαλε μέσα από την καταδυναστία του διαβόλου μέσα από την εχμαλωσία, μέσα από το θάνατο, μέσα από τις επιθυμίες οι οποίες ήταν κακές και τους έδωσε την ελευθερία να περπατήσουν ελεύθεροι μέσα στην παρουσία του Θεού και να γεύονται από τα αγαθά και τους καρπούς τους οποίους έχει ετοιμάσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για όλους όσους τον αγαπάνε. Και το ερώτημα το οποίο θέτω σήμερα σε όλους μας και σε μένα είναι, είναι αγαπάς τον Χριστό, τον αγαπάς τον Κύριο. Ευχαριστούμε το. Σε εξέβρισε, είπε ο Πέτρος. Σε εξέβρισε, κύριε, ότι σε αγαπώ. Ναι, αλλά με αγαπά, θέλω να προσκοληθεί πιο πολύ σε μένανε; ναι. Θέλω να σταματήσει να απιστείς Να βλέπει με τα ανθρώπινα μάτια και να δει με τα μάτια τη πίστη ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα, ναι. Μπορώ να πω λόγο. Έτσι μα λέει ο κύριο προσωπικό για σένα, ναι. Σήμερα, Μανώλη, Κώστα, Αθηνά, Γιώργο. Μπορεί να πει για σένα, ναι, προσωπικά, λόγο. Και να έρθει μέσα στη ζωή σου η δύναμη του Θεού και να σε ελευθερώσει. Ιδού με λοιπόν στη θύρα της καρδιάς σου και κρούω και χτυπάω, άνοιξέ μου γιατί έχω αγαθή αγγελία και θα σταθεί στη συναγωγή το Σάββατο θα του δοθεί το βιβλίο του Ισαΐα, του προφήτου και θα τα ανοίξει ο Κύριος και θα μιλήσει λόγο Άγιο για να εκπληρωθεί η προφητεία του Λόγου του Θεού μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν εκείνη την ημέρα στη συναγωγή τον Ιησού Χριστό αλλά, αλλά και σήμερα αλλά και τώρα να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού σε σένα αγαπητέ μου σε σένα αγαπητή μου. Σε σένα που βρέθηκε σε καλό συναπάντημα σήμερα. Παρακολουθώντας την εκπομπή, ακούγοντας το Λόγο του Θεού και βλέποντας μέσα στην καρδιά σου την αδυναμία. Με ελπίδα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει αυτό το οποίο σε σένα φαντάζεται αδύνατο, σε σένα φαντάζεται ότι δεν μπορεί να γίνει σε σένα φαντάζεται ότι είναι τόσο μακρινό, τόσο απελπιστικά δύσκολο να εκτελεστεί. Μάθε λοιπόν και ας μάθουμε όλοι μας ότι ο Κύριος τον οποίον καλούμαστε να πιστέψουμε δεν είναι Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο ο οποίος δεν μπορεί να κάνει ή να ενεργήσει. Δεν είναι ένα απλοϊκόνισμα. Δεν είναι ένα άγαλμα που δεν ακούει, που δεν βλέπει αλλά είναι ο κύριο των δυνάμεων, ο οποίο λέει λόγο και γίνεται. Και έτσι λοιπόν θα πάρει, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, το βιβλίο και θα διαβάσει μέσα από το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτη. Πνεύμα κυρίου είναι επεμέ. Και επισέ σήμερα. Αν πιστεύει στον λόγο του Θεού, και επισέ σήμερα. Πνεύμα κυρίου είναι επισέ σήμερα. Δυνάμενο να εκτελέσει το λόγο του Θεού, το λαληθέν σε σένα σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με έχρισε και με απέστειλε για τούτο, με έχρισε και με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους στοχού. Υπάρχει στεναχώρια. Υπάρχει, υπάρχει φτωχία, ίσως και πνευματική. Για σένα ήρθα σήμερα. Να σου πω ότι είσαι μακάριος. Να σου πω ότι υπάρχει καλό αποτέλεσμα για σένα. Ναι. Και για σένα. Μα κύριε δεν έχω, μα κύριε μου δεν υπάρχει Δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο, δεν είδα το παιδί αυτού νου να στερείται άρτου Ευχαριστούμε τον Κύριο, θέλει να στρέψει ο Κύριος μας τα μάτια μας τώρα προς αυτό να είναι, προς τα χέρια του Είναι έτοιμος να δώσει, δώσει αγαθή Καλά τα πιστεύεις αυτά θα μου πει κάποιος ε ναι, τα πιστεύω γιατί τα ζω, τα έζησα και είμαι βεβαιωμένο ότι θα τα ζήσω αλλά και θα τα ζήσει. Πάσος τη πιστεύει και ελπίζει σε αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο δεν θα μείνει εγκαταλελειμμένο. Η πρόνοια και η εύνοια του Θεού θα προμηθεύσει, θα δώσει τη δώσει την αγαθή έτσι ώστε να μην στερηθεί η καρδιά του, να μην στερηθεί η ζωή του, να μην στερηθεί η οικογένειά του ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πολλοί πλούσιοι επτόχευσαν αλλά και πτωχοί επλούτησαν γιατί είναι πλούσιος ο άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει από τον Κύριο τα προς το ζωή η ζωή και ευσέβεια και αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα οποία λαμβάνει είναι από τον αγαθό πατέρα του δόξα στο όνομα του Κυρίου προς εσένα έρχομαι λοιπόν για να γιατρέψω του συντετριμένου στην καρδία. Είσαι σήμερα συντετριμένος. Είναι η καρδιά σου ταλαιπωρημένη, πονεμένη. Άνθρωποι ορμήσανε και σκίσανε αυτήν. Άνθρωποι πληγώσανε και καταστάσεις κάνανε την καρδιά σου να αιμορραγεί. Μάθε το χέρι του κυρίου σήμερα, αν θα σε ακουμπήσει, αν θα, σε, θα, θα, εκτε, θα, θα εκτείνει την κρατεά του προ εσέ, η καρδιά σου θα μαλακώσει και θα θεραπευτεί. Γιατί ο λόγο του Θεού είναι βάλτσαμο για την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί ο λόγο του Θεού δίνει οδηγία πώ πρέπει πραγματικά η καρδιά του ανθρώπου να λειτουργεί, αλλά και πώ να προστατευτεί από τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα. Ευχαριστούμε τον κύριο για όλα αυτά τα, τις αγαθές αγγελίες. Πού έχεις ακούσει αγαθή αγγελία τον τελευταίο καιρό. Σήμερα όμως ακούς αγαθές αγγελίες και είναι για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι για σένα και για τον οίκο σου. Και αυτός που λέει θα εκτελέσει δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήρθα λοιπόν για να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία. Δόξα στον Κύριο. Θα ελευθερώσεις Κύριε τον δίκαια αυτόν που εχμαλωτίστηκε δίκαια, ναι. Ακόμα και αυτόν θα ελευθερώσει το πνεύμα του Θεού. Αυτό που δικαίω εχμαλωτίστηκε διότι η ζωή του ήταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Γιατί η αμαρτία τον πλάνησε. Και όταν την εκτέλεσε την αμαρτία, έπρεπε να πληρώσει. Αλλά ακόμα και αυτόν, τον δικαίω εχμαλωτιστέντα, θα τον ελευθερώσει ο κύριο. Γιατί όποιον το, ο λόγο του Θεού ελευθερώσει, πραγματικά ελεύθερο είναι. Ήρθε να σε πάρει μέσα από την, την καταδυναστία του κόσμου αυτού, νου, μέσα από την καταδυναστία του διαβόλου, ήρθε να σου δώσει ζωή και αυτή είναι αφθονία! Καλή μα σήμερα να το πιστέψει. Mm. Κι εγώ καλούμαι να το πιστέψω. Και όλοι μα καλούμαστε να πιστέψουμε αυτό το λόγο σήμερα. Ότι ήρθε για να ευαγγελίσει, ήρθε για να ελευθερώσει, ήρθε για να κηρύξει ευπρόζεκτο. κυρίω αυτό, Ευχαριστούμε τον κύριο. Ήρθε για να δώσει φως και να αναβλέψουν οι τυφλοί, αυτοί που χάνονται μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Ήρθε για να θεραπεύσει πάσα νόσο και ασθένεια μέσα από τα φθαρτά σώματα αυτά εδώ που υπόκεινται στη φθορά. Ήρθε να πει λόγο και να σου δώσει ζωή και αυτή είναι αυθονία. Το πιστεύεις όμως σήμερα. Το πιστεύεις σήμερα. Βοήθησε μα Κύριε να πιστέψουμε σήμερα ότι θα πεις λόγο και λες λόγο και θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί, γιατί όπως τότε καθώς όλοι κάθονται έκθαμποι και τον κοιτάνε γιατί δεν είναι σαν τον αρχιερέα σαν τους φαρισαίους οι οποίοι μιλάνε αλλά δεν έχουν εξουσία αλλά ο λόγος, τους, ο λόγος του έχει εξουσία και ο λόγος του Θεού έχει εξουσία σε σένα πάνω σήμερα αν το δεχτείς Σαν λόγο Θεού, καθώ είναι. Και αν δεν μπει μέσα στην καρδιά σου, να, ακόμα είσαι ένα ο οποίο διαβάζει το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Αλλά να δεχτεί σήμερα ότι ο λόγο αυτό αυτός είναι λόγο πνεύματο Αγίου, ο οποίο δύναται να μπει μέσα στη ζωή σου και τι να κάνει. καθώς ο κύριο μα στάθηκε εκεί μπροστά, σε όλου αυτού οι οποίοι τον παρακολουθούν, κλείνει το βιβλίο του Ισαΐα, του προφήτη και θα πει ένα λόγο ότι σήμερα επληρώθη η γραφτή αυτή εις τα ότα ημών. Δόξα στον Κύριο. Σήμερα, σήμερα λοιπόν σου λέω αν πιστέψει, θα εκπληρωθεί ο λόγος αυτού σε σένα ταχαίως, άμεσα, γρήγορα, τώρα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Τώρα μπορεί ο λόγο του Θεού να ενεργήσει σε σένα, ναι. Τώρα μπορεί ο λόγο του Θεού να σου δώσει τη δύναμη την οποία χρειάζεσαι. Τώρα μπορεί ο λόγο του Θεού να έρθει και να σε ελευθερώσει. Να σου δώσει ίαση, θεραπεία. Τώρα μπορεί να σε αναστήσει μέσα από το θάνατο τον οποίο έχει βρεθεί. Τώρα να σε ελευθερώσει μέσα από τη δύσκολη περίσταση που ήρθε στη ζωή σου. Τώρα να σου δώσει φως για να μπορέσεις να συνεχίσεις τη ζωή σου στον δρόμο τον ειδικό του, Άγιος, καθαρός και ευλογημένος, γιατί μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Πίστεψε το σήμερα και θα γίνει σε σένα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πίστεψε σήμερα ότι ο Κύριος είναι και γίνεται ποδότης σε αυτόν ο οποίος τον εξητάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, σε αυτόν ο οποίον θα ανοίξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το κεκριμένο. Ευχαριστούμε τον Κύριο από τον εχθρό της ψυχής και θα λάβει οδηγία, κατεύθυνση ευλογία, θεραπεία στη ζωή του για να μπορεί και Αυτός να προσκοληθεί και να γίνει ένα με το σώμα του Ιησού Χριστού με την ένδοξη εκκλησία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στην οποία κεφαλή είναι Αυτός ο Ιησούς Χριστός και πάντες εμείς στο σώμα του μέσα συνδεδεμένοι με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη, η δόξα στον Κύριο είδες λοιπόν τι έχει επιφυλάξει για σένα ο Κύριος. Είδε λοιπόν πως δεν μένεις, δεν θερμαίνες όταν μένεις μακριά από τη φωτιά. Είδε λοιπόν πως γίνεσαι χλιαρός όταν ξεχνάς όλα αυτά τα οποία μπορεί ο Κύριος να κάνει. Ήρθε λοιπόν και έρχεται σήμερα να μας υπενθυμίσει ότι εγώ είμαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός ο οποίος είπα και αν εσύ θέλει εκτελέσει ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ήθε μέσα από την καρδιά μου το, 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 θέλω και το προσεύχομαι όλοι μας να πάρουμε αυτή την καινούργια και πραγματικά ολοκληρωτικά απόφαση να δεχτούμε το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας σαν Λόγος Θεού καθώ είναι και να βλέπουμε να εκτελείται ανάμεσα σε εμά οι οποίοι Τον πιστεύουμε. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας να μας δώσει πραγματικά τα, τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά και εμεί σαν καλοί οικονόμοι να διαχειριστούμε την οικονομία την οποία παραλαμβάνουμε στα χέρια μας από τον αγαθό Πατέρα μας, τον Κύριό μας και σωτήρε μας, Ιησού Χριστό. Αμήν.